Τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων της χερσαίας λιμενικής ζώνης για τις περιόδους 2017 και 2018, για τις οποίες έχουν ήδη καταβάλει σχετικό ποσό, καλούνται να πληρώσουν ξανά, όπως καταγγέλουν οι καταστηματάρχες του Ενετικού Λιμανιού, αλλά και μεμονωμένοι συναδελφοί τους στο ΚΟΥΜΚΑΠΗ και τη Νέα Χώρα. Τις τελευταίες ημέρες, η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου αποστέλει πρωτόκολλα καθορισμού αποζημίωσης χρήσης, που φτάνουν μέχρι και τις 58.000 ευρώ. Άρχισε ήδη η κτηματική υπηρεσία να στέλνει εντολές πληρωμής στους καταστηματάρχες, που είναι όσο και τα αρχικά πρόστιμα. Άρα καλούμαστε για τρίτη φορά να πληρώσουμε τη χρήση του 17 και για δεύτερη φορά τη χρήση του 18. Στη σημερινή έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Καταστηματαρχών Ενετικού Λιμανιού, ο Φάρος της Πόλης εκφράστηκε δυσαρέσκεια για την διαχρονική αντιμετώπιση των επιχειρηματιών του λιμανιού από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, στο οποίο οι επιχειρηματίες επέριψαν ευθύνες για τα πρόστιμα που επέβαλε η κτηματική και κυρίως στην διοίκηση της περίοδου 2017-2019. Αυτό που μας είπε το 2017 και το 2018 η διοίκηση ήταν ή ψοφίστε, δηλαδή αυτοκτονήστε οικονομικά. Και εσείς και το προσωπικό σας, μα είχαμε 1.000 εργαζομένους, έτσι, όλα τα καταστήματα, ή παρανομήστε. Δηλαδή, για να ζήσετε, να επιβιώσετε, να συνεχίζετε τη δραστηριότητά σας, αλλά παράνομα. Δεν ξέρω και δεν έχω και απάντηση. Γιατί δεν μας άκουσαν, γιατί δεν άκουσαν τις καταστηματάρχες και δεν παραχώρησαν το χώρο το 2017 και το 2018, όταν το 2017 και το 2018 είχαν ανασταλεί με δικαστικές αποφάσεις τόσο τα πρωτόκολλα αποβολής όσο και τα πρωτόκολλα καθορισμού αποζημίωσης. Οι καταστηματάρχες του λιμανιού ζητούν ανάκληση των προστήμων, τονίζοντας πως θα πρέπει να δοθεί πολιτική λύση. Στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, ο Φάρος της Πόλης έδωσαν το παρόν ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σιμανδυράκης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων Μανώλης Κοτσιφάκης και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αντώνης Ροκάκης. Αυτή την εκκρεμότητα προσπαθήσαμε να τη λύσουμε με τον αυτονόητο τρόπο. Ανοίγοντας μια αλληλογραφία με το Υπουργείο Ναυτιλίας, όπου του είπαμε, του παραθέσαμε τα γεγονότα. Και του είπαμε ουσιαστικά ότι υπάρχει μια τρύπα στο κομμάτι της αδειοδότησης το 17. Είμαι βέβαιος ότι με έναν διάλογο στη σωστή βάση θα βρούμε την καλύτερη λύση που μπορεί να βρεθεί στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Θεωρώ ότι πρέπει να ρίξουμε τους τόνους γενικότερα. Καταλαβαίνουμε τον πόνο σας, το πρόβλημα. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου συγκάλεσε για αύριο έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Περιουσίας, των Συλλόγων Καταστηματαρχών, εκπροσώπων παραγωγικών φορέων, της Αρχαιολογίας, του Λιμεναρχείου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, προκειμένου να βρεθεί λύση στο ζήτημα που και οι 79 επιχειρηματίες από το ΚΟΥΜΚΑΠΗ μέχρι και τη Νέα Χώρα και σχεδόν 1.000 εργαζόμενους τους.